ξανανιώσω. Έπαιξα και έχασα ξανά, έριξα λάδι στη φωτιά, πώς θα το σώσω. Όλα ήταν και περάσε, ήλιος σκότωσε γνώνη και η ελπίδα ξανά, λεφτά παλιά συγκώνει. Όλα ήταν και περάσε, ήλιος σκότωσε γνώνη και η ελπίδα ξανά, λεφτά παλιά συγκώνει. Τραγουδώ τα βράδια. Βάζω κρασί βραχό το νου, στρίβω με τρίματα καπνού, μα δεν με νοιάζει, έξω χαράζει. Τώρα ήταν και περάσε, ήλιος σκότωσε γνώμη και η ελπίδα ξανά, λεφτά παλιά συγκώνει. Όλα ήταν και πέρασε, ήλιος σκότωσε γνώμη και η ελπίδα ξανά, λεφτά παλιά συγκώνει. Λοιπόν, ο Σταύρος είναι μια αληθινή ιστορία που συνέβη στην Απλογό με τον Σταύρο, τον κολλητό μου. Ακούστε και τα λόγια για τους τύπους, είναι αυτό ακριβώς που λέει το τραγούδι. Είναι μια μεταφορά εικόνας με μουσική σε ένα ταξίδι στην Απλογό. Απλά η μουσική μου βγήκε λίγο παραδοσιακή. Αυτό. Επικεφαλής μιας μεγάλης μπάντας, εγώ να ευχαριστήσω τον Νίκο που με φώναξε, συγκινήθηκε, θυμήθηκε τα παλιά. Σήμερα είμαστε στο Ξέφωτο, στα Λαδάδικα. Παρέα με αγαπημένους φίλους είναι στα τύμπανα ο Σωτήρης ο Μαυρονάσιος, στο μπάσο ο Άλκης ο Δήμος, στο βιολί ο Δημήτρης ο Καζάνης και ο υποφαινόμενος που έγραψε τα τραγούδια για αυτό το δίσκο, ο Παρασκευάς Θεοδωράκης. Ο δίσκος μου ονομάζεται Λευκά Πανιά και είναι ένα ταξίδι που έχω ζήσει μέσα από διάφορες συγκυρίες στη ζωή μου. Είναι ο πρώτος μου προσωπικός δίσκος. Είναι ένα μελωδικό ταξίδι, αλήθεια είναι, που προσπάθησα να εμπλουτίσω δυναμικά έτσι με τις ρίζες μου από τα Γρεβενάκια από την Κρήτη. Συμπεριλαμβάνονται 9 τραγούδια. Οι στίχοι και η μουσική είναι δική μου, στα περισσότερα. Έχουμε γράψει μαζί με τον Μιχάλη τον Μύτο, ένα πολύ καλό φίλο, ένα τραγούδι, το ζεϊμπέκικο του δίσκου, το «Μείνε κοντά». Τι άλλο, έχω μέσα ένα κριτικό τραγούδι το οποίο το έχω γράψει με μια κλασική κιθάρα. Ο Σταύρος και ο Λύκος, τα οποία είναι πιο αυτοβιογραφικά τραγούδια του δίσκου και λίγο πιο διαφορετικά από όλα τα άλλα. Έχω για Τζιτζιάν, έπαιξε ούτη. Ο Νίκος ο Σγιώγαλας τραγουδάμε μαζί ένα τραγούδι, το «Τραταμέντο». Η Μαρίνα Ιδακανάλη. Ο Γιώτης ο Κρουτσόγλου, τον είπα, μπάσο. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, με βοηθήσανε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Παρίσι που ήταν πάρα πολύ υπομονετικός μαζί μου στο στούντιο. Τον Κώστα τον Σάκαρη, ο οποίος έκανε την παραγωγή του δίσκου από τη Victory Entertainment. Τους γονείς, έντεχνο τραγούδι που ασχολούμαστε πολλά παιδιά. Η αλήθεια είναι και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας.
Περνάει λίγο δύσκολα τον τελευταίο καιρό, η αλήθεια είναι. Βλέπω όμως ότι δεν τα παρατάνε τα παιδιά. Ασχολούνται με νύχια και με δόντια, κρατιούνται, δηλαδή προσπαθούν να κάνουν πράγματα και βλέπω μεγάλη ανταπόκριση τουλάχιστον σε αυτά τα live που κάνουμε μεταξύ μας. Οι φίλοι έρχονται να δουν καινούργιες δουλειές, καινούργια πράγματα. Υπάρχει δηλαδή μια ελπίδα από ό,τι βλέπω στα παιδιά. Αυτό. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τα ραδιόφωνα, η αλήθεια είναι. Δεν παίζουν τόσα πολλά καινούργια τραγούδια. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω, ας πούμε, δουλειές και από φίλους, συναδέλφους και καινούργια πράγματα να ακούγονται στα ραδιόφωνα. Υπάρχει τεράστια υπερπληροφόρηση από το YouTube. Συνήθως εκεί κάνουμε τις δουλειές μας, δηλαδή ανεβάζουμε τους δίσκους μας στο YouTube και μοιραζόμαστε μέσα από το YouTube, μοιραζόμαστε όλα τα δεδομένα που έχουμε γράψει, που έχουμε ηχογραφήσει, συναυλίες, βίντεο. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν άκουγα τέτοια μουσική στην πορεία, δηλαδή που ξεκίνησα να παίζω και κιθάρα, να ακούω τέτοια μουσική. Δεν μπορούσα δηλαδή στην αρχή να το ακούσω. Ακούγαμε ξένη μουσική πιο πολύ. Ακούγαμε παλιά τραγούδια από blues, κλασικό rock, μετά στην πορεία λίγο metal, λίγο πιο σκληρό metal. Και ξαφνικά, όταν πήγαινα να γράψω τραγούδια στην κιθάρα, είδα ότι μου βγαίνανε αυτά τα κομμάτια. Αλλά με ήχους, μαζί με ήχους ας πούμε και της rock μουσικής και της παράδοσης. Είχα τον παππού μου ας πούμε που άκουγε στο χωριό συνέχεια όλη την ώρα κλαρίνα. Εδώ στο σπίτι ο πατέρας μου άκουγε jazz, ethnic. Εγώ άκουγα rock, διάφορα τέτοια. Οπότε προσπάθησα να συνδυάσω όλα αυτά τα είδη μαζί και να φτιάξω ένα αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πάρα πολύ μουσική. Λόγω του πατέρα μου και με το δισκοπωλείο που είχαμε το Rock 100. Ο Νίκος ο Παπάζογλου, π.χ., ας πούμε, ξεκίνησε όλη αυτή τη φάση με τη μουσική, τον ηλεκτρισμό και με το μπουζούκι. Το έκανε επίσης ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος με τα blues του Πρίγκιπα που έγραψε blues με ρεμπέτικο. Το έκανε ο Νίκος ο Γιώγαλας με τα Ανάκαρα που παίζανε παραδοσιακά τραγούδια. Οπότε εμείς τα βασικά ακούσματα δηλαδή που είχαμε για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή τη μουσική ήταν αυτά τα συγκροτήματα. Τώρα από εκεί, οι Motley Gal μας βοήθησαν πάρα πολύ. Ένα συγκρότημα το οποίο έπαιζε παραδοσιακά με jazz ήχους. Και εμείς το εξελίξαμε, βάλαμε μέσα και άλλα όργανα. Αυτό. Δηλαδή πιο πολύ ηλεκτρισμό, πιο πολλά παραδοσιακά όργανα. Αυτό. Στις εμφανίσεις που κάνουμε με τα παιδιά, έχουμε φτιάξει αρκετές διασκευές σε Θαλάσσι Παπακωνσταντίνου, σε Σοκράτη Μάλαμα, στο Μανώλη το Φάμελο. Έχουμε φτιάξει διασκευές σε παραδοσιακά και σε ρεμπέτικα τραγούδια και προσπαθούμε να τα ενώσουμε μέσα σε αυτό το πρόγραμμα και να βάλουμε πάρα πολύ την παράδοση μέσα. Αυτό. Και να έχουμε τους ήχους που έχουμε της rock μουσικής με την παράδοση και να τα συνδυάζουμε σε αυτό το πρόγραμμα.